όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Η περικοπή, αγαπητοί μου, αυτή της κρίσεως που μας αφηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, καθορίζει μια τεραστίας αξία, τεραστίας αξίας αλήθεια, ότι η ιστορία είναι ευθύγραμμος και έχει τέλος. Το πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό θα το δείτε ευθύς συνέχεια όταν βλέπουμε να υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις της ιστορίας. Και το δυστύχημα είναι ότι αυτές οι θεωρήσεις της ιστορίας επικρατούν εις αυτούς τους χριστιανούς μας, ώστε φτάνουν εις το τέλος να μην δέχονται ότι η ιστορία έχει τέλος και συνεπώς δεν θα ξαναέλθει ο Χριστός, άρα και δεν θα κρίνει τον κόσμο. Συνέπειες όλων αυτών των θέσεων είναι όταν τον χριστιανισμό στην ερμηνεία του τον παρερμηνεύουν και λέγουν ότι δεν υπάρχει κόλασης και παράδεισος, δεν είναι παρά μόνο η τύψη της συνειδήσεως των παρόντα κόσμων, δίνουν μία αλληγορία σε όλες τις θέσεις του Ευαγγελίου και τελειώνει η ιστορία. Έτσι πέφτουμε πραγματικά σε ένα ολότελα αντίχριστο πνεύμα ερμηνείας του Ευαγγελίου, με αποτέλεσμα φυσικά να μην υπάρχει για μας η σωτηρία, σε μια στιγμή που να νομίζουμε ότι ήδη έχουμε την ιστορία. Να έμαθα σε μια ληστική κατάσταση, σε μια στιγμή που να νομίζουμε ότι ζούμε μια άκρος πνευματική κατάσταση, δεχόμενη την συνείδηση και τις τύψεις της και τη διόρθωσή μας εις τον παρόντα κόσμων, χωρίς καμιά θεώρηση της ιστορίας ότι είναι ευθύγραμμη, ότι έχει τέλος, ότι θα έλθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, ότι θα τελειώσουν τα συμβεβικότα, τα γεγονότα και ότι ανοίγεται πλέον η αυλαία της εμφανούς και της εμφανούς βασιλείας του Θεού και της εγκαταστάσεώς της και από μέσα και απ' έξω και μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, στις υπάρξεις των ανθρώπων, αλλά και απ' έξω από τις υπάρξεις των ανθρώπων, σαν μία δυνατή πραγματικότητα. Για να δούμε όμως τα πράγματα πως έχουν, θα δούμε τι ακριβώς επικρατεί από πλευράς θεωρήσεως της ιστορίας εις τον κόσμο αυτόν. Είναι εκείνοι οι οποίοι δέχονται την ιστορία ότι έχει μια κυκλική μορφή, δηλαδή μια στατική μορφή, ότι δηλαδή ο κόσμος ούτε είχε αρχή και συνεπώς δεν έχει και τέλος. Και αφού δεν έχει αρχή και τέλος, τότε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο αυτόν δεν είναι παρά μία επανάληψης και διαιώνησης όσων συμβαίνουν, των συμβαινικότων. Εγίνονται πόλεμοι, θα γίνονται πόλεμοι πάντοτε. Υπάρχει το κακό, υπήρχε το κακό, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Θα υπάρχει η ανάγκη επιβιώσεως των ανθρώπων μέσα σε μια κατάσταση ζουγκλοειδή του ποιος θα επικρατήσει και του ποιος θα κατέχει ζωτικούς χώρους. Υπήρχε, θα υπάρχει πάντοτε. Έτσι βλέπουμε, όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος, κάνουμε τελικά το κακό αθάνατο και τον θάνατον αθάνατον επάνω εις τον κόσμο αυτόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι έτσι τοποθετούν τα πράγματα, ότι η ιστορία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, δημιουργούν στον εαυτό τους ένα αίσθημα κλειού αυτών τούτων των γεγονότων της ιστορίας. Όταν ξέρεις ότι είσαι σε ένα αχανές πράγμα που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, αισθάνεσαι ένα αίσθημα παρά την αχανότητα
και την απειρότητα των πραγμάτων ένα αίσθημα ασφυκτικό. Πάρτε την περίπτωση να πετάχτηκες δεν ξέρω τι τρόπο από ένα αεροπλάνο μέσα στο κέντρο του Ειρηνικού ωκεανού και να μην υπάρχει πουθενά να δεις ελπίδα γης ξηράς. Τι αίσθημα θα υπάρχει σε σένα όταν παρά την απεραντοσύνη που υπάρχει μέσα σου γύρω σου, τι αίσθημα θα έχεις? Ότι ασφυκτιάς, δεν έχω που να πατήσω, δεν έχω πως να σωθώ. Αγαπητοί μου, αυτός ο ασφυκτικός πλοίος υπάρχει εις εκείνους οι οποίοι δέχονται, βλέπουν την ιστορία ότι είναι κυκλική. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που το δέχονται αυτό. Από τους χριστιανούς μας είναι πάρα πολλοί. Για να φύγουν όμως από αυτόν τον κλειόν που τους πιέζει η ιστορία και τα γεγονότα, δηλαδή πάντα μια ζωή θα έχουμε ό,τι έχουμε. Ο πατέρας μου εγνώρισε επί παραδείγματι 2 παγκοσμίους πολέμους. Λίγο εάν ζούσε, λίγο ακόμα, λίγο, και αν υποτεθεί ότι φέτος του χρόνου ομιγέννητο γίνεται ένας 3ος παγκόσμιος πόλεμος, θα μπορούσε να ευτυχήσει να ειδεί 3 τρομακτικούς παγκοσμίους πολέμους χωριστά τους τοπικούς. Εγώ ήδη έχω δει έναν παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή αν ζήσω θα ευτυχήσω να δω και δεύτερον για τον εαυτό μου και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου έτσι θα βλέπουν. Να γιατί όταν η ιστορία γίνεται αποδεκτή ότι έχει κυκλικόν χαρακτήρα, ότι επαναλαμβάνονται εκείνα τα οποία υπάρχουν, κάνει τον άνθρωπο να πει τότε δεν είναι ωραία η ζωή. Τότε γιατί ζω, γιατί υπάρχω. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, να αισθάνονται οι άνθρωποι πολύ άσχημα γιατί ακριβώς υπάρχει το κακό που δεν τελειώνει ποτέ. Σε μια αέναη πάλι υπάρχει το κακό. Ο άνθρωπος για να ξεφύγει από αυτό το κλειό δημιουργεί στον εαυτό του μία ψευδαίσθηση. Είναι η εξής: πώς θα μπορέσω να φύγω κάθετα από αυτό τον κύκλο, όπως σαν άλλος Δέδαλος και Ίκαρος που με έκλεισαν μέσα στην φυλακή εκείνη την Μινωική και θα ήθελα να φύγω γιατί σε εκείνο το λαβύρινθο δεν μπορούσε κανείς να βγει. Και έτσι, παρότι ο ίδιος ο Δέδαλος και ο Ίκαρος, ο Δέδαλος έφτιαξε το λαβύρινθο, είναι κλεισμένος μέσα εκεί, θέλει να απαλλαγεί. Ο άνθρωπος που θέλει να φύγει από τα έργα των χειρών του, που αισθάνεται αυτήν την πνιγμονή από τα έργα των χειρών του, τι επινοεί? Φτερά σε μία κάθετη διαφυγή. Ο Δέδαλος και ο Ίκαρος πέταξαν, λέγει, προς τα επάνω να φύγουν. Έτσι ο άνθρωπος αισθάνεται ότι φεύγει από τον κλειό της ιστορίας με το να πραγματοποιήσει διαπλανητικά ταξίδια. Είναι ψευδαίσθηση όμως, γιατί και εκεί μεταφέρει τον κακό εαυτόν του, γιατί και εκεί μεταφέρει τις αντιλήψεις του και παντού όπου και αν βρεθεί, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρεθεί, εφόσον δέχεται την ιστορία κυκλική, πάντα θα έχει τα ίδια αισθήματα. Είναι και μια άλλη θεώρηση της ιστορίας, είναι η βιολογική εξέλιξη της ιστορίας. Ότι δηλαδή, εάν ο άνθρωπος κατάγεται από μικροοργανισμούς, δηλαδή δεχτούμε τη θεωρία της εξελίξεως, τότε ο άνθρωπος αύριο θα είναι πιο βελτιωμένος από ό,τι ήταν εχθές. Ύστερα από 10.000 χρόνια θα είναι πιο βελτιωμένος παρότι ήταν πριν από 10.000 ή 100.000 χρόνια. Έτσι λοιπόν πιστεύουν αυτοί ότι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος, πιστεύουν και αυτοί ότι ο κόσμος δεν έχει τέλος, ότι ο κόσμος βεβαίως είναι κυκλικός, αλλά εφόσον όμως δέχονται ότι ο άνθρωπος βελτιώνεται με βάση πάντα τη θεωρία του Δαρβίνου, τη θεωρία της εξέλιξεως, ο κόσμος μια μέρα θα γίνει καλύτερος. Σήμερα λέγουν δεν το ξέρω, αυτό αύριο θα το ξέρω.
σήμερα δεν μπορώ να υπερνικήσω τον θάνατον, αύριο θα τον υπερνικήσω. Και εν όψει ότι θα τον υπερνικήσω τον θάνατον αύριο, βάζω εκείνους τους αγαπημένους μου, τα αγαπημένα μου πρόσωπα, μέσα στο ψυγείο, όσο και αν φαίνεται γελίο, μέσα στο ψυγείο με χαμηλή, πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ώστε εάν αύριο βελτιωθούμε, γνωρίσουμε πιο πολλά πράγματα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα, μήπως αύριο θα μπορέσουμε να αναστήσουμε τον παππού μας, τη γιαγιά μας, την προγιαγιά μας και ούτω καθεξής, εφόσον τους κρατήσαμε μέσα στο ψυγείο. Είναι αυτή, θα λέγαμε, η θεώρηση της ιστορίας σαν μια βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου και συνεπώς μια βιολογική εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Είναι δηλαδή κάτι που είναι φοβερό. Το περίεργο, γιατί περίεργο, γιατί δεν είναι σωστό ασφαλώς, είναι ότι αντί να έχουμε βελτίωση του ανθρώπου, έχουμε χειροτέρευση. Και το χειρότερο, όχι χειροτέρευση στις γνώσεις του, αλλά σε αυτή τη βιολογική του υπόσταση. Διότι ο τρόπος με τον οποίο ζει σήμερα ο άνθρωπος βιολογικά εκφυλίζεται. Αυτό το οικολογικό θέμα, το περιβάλλον του δηλαδή, που το έχει μολύνει σε τέτοιο βαθμό, τον κάνει να μειώνεται πραγματικά η αντοχή του και η ζωή του να μικραίνει, και έτσι ο άνθρωπος βιολογικά εκφυλίζεται. Συνεπώς, αφού εκφυλίζεται, πώς είναι δυνατόν να βελτιωθεί? Έχουμε το αντίθετο, την αντίθετη πραγματικότητα. Υπάρχει όμως και άλλη μια θεώρηση της ιστορίας, την οποία παρακαλώ προσέξατε την, είναι πάρα πολύ της μόδας. Είναι η διαλεκτική της ιστορίας. Αυτή η διαλεκτική της ιστορίας είναι ότι η ιστορία εξελίσσεται. Σε ποιο σημείο της? Στα κοινωνικά της θέματα. Έχουμε μια κοινωνική βελτίωση της ιστορίας, που σημαίνει ότι αύριο θα ζούμε καλύτερα. Είναι όλα εκείνα τα υλιστικά, κοινωνιστικά συστήματα, τα οποία υπόσχονται ένα καλύτερο αύριο. Και βλέπουν και ερμηνεύουν την ιστορία σύμφωνα με την οπτική γωνιά του λεγόμενου ιστορικού υλισμού. Ότι αύριο θα έχουμε καλύτερα κοινωνικά συστήματα. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό? Θα το επιτύχουμε με την πάλη των τάξεων, ώστε να φτάσουμε κάποτε όλη η ανθρωπότητα να μην έχει πια αυτή την πάλη των τάξεων. Είναι αλήθεια? Αυτή η θεωρία, αυτή η θεώρηση θα λέγαμε της ιστορίας, η διαλεκτική θεώρηση της ιστορίας, οδηγεί σε μια μαζικοποίηση του ανθρώπου. Συνεπώς του αφαιρεί το πρόσωπο. Ακόμη σε μια, ή το θέλει δεν το θέλει, το καταλαβαίνει δεν το καταλαβαίνει, σε μια στιγνή ανελευθερία. Ακόμη οδηγεί στην αναρχία, πράγματα που τα βλέπουμε. Οδηγεί σε αυτή τη δυστυχία και το ακόμα χειρότερο, το τελευταίο πια σκαλοπάτι, σε αυτό τον δαιμονισμό. Οι άνθρωποι δαιμονίζονται. Δαιμονίζονται. Είναι κάτι που πιάνει πια φρίκι τον κάτοικο της γης. Όταν βλέπει πού φτάνουν οι άνθρωποι, θεωρώντας και ερμηνεύοντας την ιστορία. Βλέπετε, δεν είναι θεωρητικά πράγματα αυτά. Είναι φοβερές καθημερινές πραγματικότητες. Και συνεπώς είναι ανάγκη να δούμε σωστά την ιστορία. Πώς θεάται, πώς ερμηνεύεται η ιστορία ευαγγελικά? Η σημερινή, αγαπητή μου, ευαγγελική περικοπή της κρίσεως θέτει το θέμα σαφέστατα. Η ιστορία ερμηνεύεται ευθύγραμμα. Είχε τέλος, συγγνώμη, είχε αρχή και θα έχει τέλος. Και κάθε τι που έχει αρχή, έχει τέλος. Και το τέλος, τι θα είναι? Θα είναι η ανακεφαλαίωση
ανακεφαλαίωσης, θα πει αποκατάστασης. Είναι ένας προσφυλής όρος των πατέρων, χρησιμοποιείται και από τον Απόστολο Παύλο, και θα πει αποκατάστασης. Είναι η αποκατάστασης, η ανακεφαλαίωσης του σύμπαντος κόσμου από τον ανακεφαλαιωτή του παντός, τον Ιησού Χριστόν. Ο Χριστός είπε «Είμαι το Α και το Ω», που σημαίνει ότι στο Χριστό υπάρχει η αρχή του σύμπαντος, υπάρχει όμως και το τέλος του σύμπαντος. Από το Ω δεν πάω πάλι στο Α, όπως έλεγαν οι στοικοί. Οι θεωρίες αυτές δεν είναι όλες καινούργιες. Η κυκλική μορφή είναι παλιά, την υπεστήριζαν οι στοικοί. Και έτσι να φύγω από το Ω να φτάσω πάλι στο Α, και από το Α στο Ω και να αποτελώ κύκλο. Από το Α στο Ω. Τελείωσε. Εκεί το πράγμα τελειώνει. Θα γίνει ανακεφαλαίωσης, δηλαδή διόρθωσης των πάντων, και όταν θα διορθωθούν όλα, τότε θα υπάρχει μια καινούρια κατάσταση. Αυτή η καινούρια κατάσταση δεν θα έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν θα έχει αρχή, γιατί είναι η Βασιλεία του Θεού, που η Βασιλεία του Θεού είναι όπου η παρουσία του Θεού, και ο Θεός δεν έχει αρχή. Αυτό που έγινε αλφα ωμέγα και κλείνεται μέσα στο Χριστό, αυτό ήδη προσάπτεται εις αυτό που είναι ο Θεός αιώνιο, και γίνεται αιώνιο, και έχουμε αυτή τη Βασιλεία του Θεού. Εις το τέλος της ιστορίας, γιατί έχει τέλος η ιστορία, θα πει ο Χριστός «Ιδού και να ποιώ πάντα». Συνεπώς, η ιστορία τελειώνει. Ο άνθρωπος αμέσως αναπνέει. Ώστε λοιπόν τα πράγματα δεν διαιωνίζονται, το κακό δεν διαιωνίζεται, ο θάνατος δεν διαιωνίζεται. Έχουμε ανάσταση νεκρών, ό,τι ελπίδα. Μα βέβαια για τους πιστούς ανθρώπους έχουμε κρίση. Η κρίση που μιλήσαμε σήμερα, που ο Κύριος μας αναφέρει, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, α, θα έλθει. Και πότε θα έλθει? Εις το τέλος της ιστορίας, εκεί που θα μπει το ωμέγα της ιστορίας. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, θα κρίνει τους ανθρώπους. Θα τους κρίνει, με άλλα λόγια, θα αποκαταστήσει το κακό. Δηλαδή, το κακό θα πάει να τιμωρηθεί, το αγαθό θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Θα αποκαταστήσει την τάξη, θα βάλει τάξη. Έχουμε λοιπόν αποκατάσταση τάξεως. Ο Χριστός είναι ανακεφαλαιωτής. Αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα. Έτσι, αν περνώ είτε τα βάσανα της καθημερινότητας, είτε τα βάσανα της ιστορίας, πολέμους κτλ., είτε τα βάσανα γιατί είμαι χριστιανός επειδή οι άλλοι με διώκουν, λέγω πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό όσο μια ανθρώπινη ζωή? Όπως και μια ανθρώπινη ζωή δεν είναι κυκλική, είναι ευθύγραμμη. Εάν δεχθώ την ανθρώπινη ζωή κυκλική, πέφτω στην μετενσάρκωση. Και σήμερα είναι και αυτό της μόδας, αυτό το παλιό κακόγουστο πράγμα, που το πίστευαν οι ανατολικοί λαοί και οι Αιγύπτιοι, για να, όταν δέχομαι την ανθρώπινη ζωή κύκλική όπως και την ιστορία, δέχομαι τη μετεσάρκωση, τη μετεψύχωση. Όχι, άπαξε γεννήθη, άπαξ υπήρξε στον κόσμο αυτόν, άπαξ αποθνίσκω, απόκειται της ανθρώπης, άπαξ, λέει ο Απόστολος Παύλος, άπαξ αποθανήν, μια φορά να πεθάνουν και μετά τα αυτά κρίσης. Τέλειωσε, ευθυγράμμος, δεν γυρίζομαι πίσω, πάντα μπροστά, πάντα μπροστά. Και μετά την κρίση, η Βασιλεία του Θεού, η αιωνία κόλαση. Αγαπητοί μου, έχουν πάρα πολύ σημασία, όπως βλέπετε, όλα αυτά τα στοιχεία. Έχουν πάρα πολύ σημασία. Έτσι βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, τον προσκυνούν, κάνουν την προσευχή τους, πάνε στην εκκλησία, κοινωνούν. Άμα τους πεις, αν δέχονται ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, δυσκολεύονται να σου απαντήσουν και σου λέγουν «Δεν το ξέρουμε». «Γιατί, αδελφέ μου, λες δεν το ξέρεις?»
Να σου πω για τους προφήτες, να σου πω γιατί το είπε ο ίδιος ο Χριστός, να σου πω ότι το ό,τι λες δεν το ξέρω, είναι μια ασυνέπεια της ίδιας σου της πίστεως όπως είναι τοποθετημένη. Διότι όταν λες πιστεύω στον Χριστό, αλλά δεν ξέρω αν θα έρθει ξανά ο Χριστός. Μα πώς πιστεύεις στον Χριστό, γιατί ο Χριστός είπε ότι θα ξανάρθει. Πώς λοιπόν ζεις αυτήν την ασυνέπεια? Αλλά πόσοι λοιπόν είναι οι χριστιανοί μας εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται τη δευτέρα έλευση του Χριστού? Ο Χριστός θα ξανάρθει. Και είναι και επιθύρες. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει σαφώς: ιδού έρχομαι ταχύ, να έρχομαι γρήγορα, και ο μισθός μετεμού. Ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να πληρώσω εις εκείνους οι οποίοι δούλεψαν μέσα στην πίστη τη δική μου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ζωτικά και σπουδαία πράγματα, αγαπητοί. Θα σας έλεγα ότι ανάμεσα στα στοιχεία που μπορούμε να μιλάμε για μια πνευματική ανόρθωση του ανθρώπου, με κάποια προοπτική βεβαίως πάντοτε σωτηρίας, πρέπει να μπει και αυτό. Να πούμε στον άνθρωπο: είσαι έτοιμος και διατεθειμένος, αδελφέ μου, να διορθώσεις τον εαυτό σου? Δηλαδή να φύγεις από την αμαρτία, να φύγεις από τα δεσμά της αμαρτίας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είσαι έτοιμος, αδελφέ μου, να ειδείς σωστά και να ερμηνεύσεις σωστά την ιστορία? Δηλαδή περιμένεις ξανά τον Χριστό? Περιμένεις την Ανάσταση των νεκρών? Περιμένεις ότι θα έχουμε βασιλείαν Θεού και αιωνία κόλαση? Τα περιμένεις αυτά? Πώς ερμηνεύεις την ιστορία? Και τρίτον, αγαπάς τον Χριστό για να ενωθείς μαζί του σε αυτή την αιωνία θέωση? Αυτά τα τρία είναι θεμελιώδους σημασίας για να ξεκινήσουμε για τη σωτηρία μας. Αγαπητοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας πρόβαλε αυτό το μεγάλο θεμέλιο, ότι η ιστορία έχει τέλος και είναι πολύ, φαίνεται, κοντά. Μας έδωσε και τα σημάδια ο Λόγος του Θεού, τα σημάδια του τέλους της ιστορίας, σημάδια χειροπιαστά, και τα βλέπουμε και αυτά. Αισθανόμαστε όπως έρχεται μια μπόρα και βλέπουμε στον ορίζοντα το μαύρο αυτό σύννεφο και λέμε: είναι θέμα χρόνου. Μια ώρα, 5 ώρες, είναι θέμα χρόνου. Έρχεται. Έτσι αυτό ρυθμίζει και τη ζωή μας, κανονίζει το βίο μας, κανονίζει τις σχέσεις μας μεταξύ μας, ρυθμίζει τις σχέσεις μας με το Θεό και με τους άλλους και με τον εαυτό μας. Όπως ο Γιώργος λέγει, θα βρέξει και ετοιμάζει ό,τι έχει να ετοιμάσει. Έχει απλωμένη σταφίδα, έχει απλωμένους ξηρούς καρπούς να τους μαζέψει. Είδατε, ετοιμάζεται. Και ο πιστός όταν βλέπει τι έρχεται, τότε, γιατί τούτο είναι όχι μόνο θέμα πίστεως και θέμα σημαδιών, το ξαναλέω πάλι, τότε, αγαπητοί μου, ετοιμάζεται. Και τότε πραγματικά γι' αυτόν δεν είναι ευνίδιος, ευνηδία η δευτέρα του Χριστού παρουσία. Για εκείνους που δεν πιστεύουν, για εκείνους που δέχονται όλες τις άλλες θέσεις που σας ανέφερα, για αυτούς, όπως λέει ο Κύριος, είναι ευνίδιος ο όλεθρος. Πού ο όλεθρος? Γιατί δεν ετοιμάστηκαν σε τίποτε. Είχαν μια εσφαλμένη θεώρηση της ιστορίας. Ο πιστός όμως λέγει: ο Κύριος εγγύης, ο Κύριος έρχεται, πιστεύω, όπως λέγει ο κάθε πιστός, πιστεύω. Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς.